Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί τους χαμένους της υπόθεσης OPEC. Ναι, της μείωσης παραγωγής πετρελαίου κατά 1.600.000 βαρέλια την ημέρα. Μπορεί εμείς να χαρήκαμε επειδή είχαμε επενδύσει στο πετρέλαιο και ακόμα προλαβαίνουμε, by the way. Αλλά κάποιοι βγαίνουν ιδιαίτερα χαμένοι. Πάντως, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Στο πρώτο βίντεο καλύψαμε την είδηση της μείωσης παραγωγής πετρελαίου και πώς βγάλαμε λεφτά από αυτό. Μετά είπαμε για νέες επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου για να μπουν και οι κάπως πιο αργοπορημένοι. Και σήμερα θα πούμε για τους χαμένους της όλης υπόθεσης. Και θα δούμε πώς μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να προστατευτούμε από την αναμενόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Το ότι ο OPEC, Παγκόσμιος Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, θα μειώσει την παραγωγή πετρελαίου το έχουμε πλέον εμπεδώσει. Εντάξει, μπορεί στην αρχή να πάθαμε ένα σοκ, όχι εμείς, οι άλλοι που δεν επένδυσαν στο πετρέλαιο, αλλά τώρα το έχουμε ξεπεράσει. Πριν μερικές ημέρες, μάλιστα, μιλήσαμε για τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν ακριβώς λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε πει όμως ότι για κάποιους θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτό ακριβώς θα εστιάσουμε σήμερα. Κάποιες χώρες λοιπόν πρόκειται να αντιπατήσουν άσχημα από την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και ακόμα περισσότερο όταν η τιμή φτάσει στα $100. Το βαρέλι. Ποιες χώρες θα είναι αυτές? Φυσικά οι μεγάλοι εισαγωγείς πετρελαίου όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Κάντε λίγη υπομονή και σε λίγο θα πούμε πώς επηρεάζεται η κάθε μία ξεχωριστά. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Παβέλ Μολκανόβ, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Raymond James, είναι ένας δασμός για κάθε οικονομία που εισάγει πετρέλαιο. Επίσης συμπλήρωσε πως δεν είναι οι ΗΠΑ που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο από το πετρέλαιο στα $100, αλλά οι χώρες που δεν έχουν εγχώριους πετρελαϊκούς πόρους. Η Ιαπωνία, η Ινδία, η Γερμανία, η Γαλλία, για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Και όντως, ας σκεφτούμε λίγο τι έγινε την προηγούμενη φορά που το πετρέλαιο έφτασε στα ύψη. Δεν ακούσαμε κάπου για την Αμερική. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, για παράδειγμα, η οποία τα είχε βρει σκούρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μια αντίστοιχη δήλωση έγινε και ο διευθυντής του Eurasia Group, Henning Gloystein. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη μείωση της προσφοράς πετρελαίου και το άλμα της τιμής του αργού είναι εκείνες με υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις αγωγές και υψηλό μερίδιο ρηκτών καυσίμων στα ενεργειακά του συστήματα. Ο λόγος πολύ απλός. Οι χώρες που έχουν μεγάλο βαθμό εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι καταδικασμένες σε πληθωριστικές πιέσεις γιατί δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις για ενέργεια. Η παραγωγή θα γίνει πιο ακριβή με αποτέλεσμα αυτό το κόστος να περάσει στο τελικό προϊόν. Δηλαδή στον καταναλωτή. Κοίτα να δεις που για άλλη μια φορά οι χαμένοι της υπόθεσης θα είναι οι απλοί πολίτες. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί είναι σημαντικό να επενδύουμε. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε κερδισμένοι σε διάφορα σενάρια. Πραγματικά είναι ο μόνος τρόπος για να ασφαλίσουμε τα χρήματά μας. Όσοι με ακολουθείτε καιρό το έχετε ήδη καταλάβει. Θα το ξαναδούμε όμως μαζί και για τους υπόλοιπους στο τέλος του βίντεο. Πάμε πρώτα να δούμε πώς θα επηρεαστούν συγκεκριμένα οι χώρες που αναφέραμε πριν. Ινδία. Με 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό, η αναπτυσσόμενη Ινδία δεν θα μπορούσε να μην είναι εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Πρόκειται μάλιστα για τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο. Κύρια πηγή της είναι η Ρωσία, από την οποία βέβαια αγοράζει με μεγάλη έκπτωση από την αρχή των κυρώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 8,5% το Φεβρουάριο σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα όμως και με τη μεγάλη έκπτωση που έχει, μία μικρή άνοδος στις τιμές του αργού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομία της χώρας. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία χρησιμοποίησε ένα μεγάλο ποσοστό το πετρέλαιο για την παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένα το 40% του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας γίνεται με πετρέλαιο. Όπως ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, δεδομένου ότι δεν διαθέτει αξιόλογη εγχώρια παραγωγή, η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αγωγές πετρελαίου, με το 80 έως 90% να προέρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νότια Κορέα. Η κατάσταση για τη Νότια Κορέα δεν διαφέρει και πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της χώρας καλύπτονται από πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον Μολκανόβ, η Νότια Κορέα και η Ιταλία εξαρτώνται σε ποσοστό άνω του 75% από το εισαγόμενο πετρέλαιο. 75%
85%. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και δείχνει πόσο πίσω έχουν μείνει αυτές οι δύο χώρες σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Είναι πλέον καταδικασμένες στις πληθωριστικές πιέσεις και το πετρέλαιο στην κυριολεξία ελέγχει τις τιμές στα πάντα. Τα ίδια σχεδόν όμως ισχύουν για ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και την Κίνα, οι οποίες έχουν σημαντική έκθεση στις ανάγκες για πετρέλαιο. Βέβαια η Κίνα είναι λιγότερο εκτεθειμένη κυρίως γιατί έχει και εγχώρια παραγωγή, αλλά και η Ευρώπη βασίζεται αρκετά στην πυρηνική ενέργεια, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Οι αναδυόμενες οικονομίες είναι όμως αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο. Λογικό, μιας και δεν έχουν την πολυτέλεια να υποστηρίξουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Για παράδειγμα, Αργεντινή, Τουρκία, Νότια Αφρική και Πακιστάν είναι πιθανό να δεχτούν πολύ μεγάλο πλήγμα. Ειδικά από τη στιγμή που το νόμισμά τους είναι υπερβολικά υποτιμημένο σε σχέση με το δολάριο, κάτι το οποίο κάνει την αγορά πετρελαίου ακόμα πιο ακριβή. Βέβαια, ίσως τα βάσανά τους να μην κρατήσουν πολύ. Ναι, τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, αλλά η τιμή δεν θα μείνει για πάντα εκεί. Το πιο πιθανό είναι να δούμε μια άνοδο μέχρι τα 100 δολάρια και μετέπειτα επιστροφή στα σημεία που είμαστε τώρα, δηλαδή κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί στα 100 δολάρια, τα οποία μάλιστα αποτελούν και ψυχολογικό σημείο, κάποιοι θα μειώσουν τις αγορές λόγω της υψηλής τιμής, ενώ οι παραγωγοί θα αυξήσουν την παραγωγή τους για να κερδίσουν ακόμα περισσότερο από τις πωλήσεις. Καταλάβαμε όλοι τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τελευταία ευκαιρία για όποιον θέλει κέρδη από το πετρέλαιο. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή, το νόημα του σημερινού βίντεο είναι να δούμε γιατί οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για όλους. Ας σκεφτούμε το εξής. Αν η τιμή της βενζίνης ανέβει 20% και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε 50 ευρώ το μήνα παραπάνω, δεν θα ήταν καλό να μπορούσαμε παράλληλα να κερδίσουμε από την αύξηση αυτής της τιμής. Αν δηλαδή επενδύσουμε για παράδειγμα 1000 ευρώ στο oil.us και αυτό ανέβει 20%, τότε θα έχουμε κερδίσει 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ θα αντισταθμίσουν το επιπλέον κόστος βενζίνης που θα πληρώσουμε όταν ανέβουν οι τιμές. Αυτό είναι το λεγόμενο hedging. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πλούσιοι αδιαφορούν για τις αυξήσεις που πλήττουν όλους μας. Πλέον μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στο ETN Oil.us, το οποίο παρακολουθεί ακριβώς την τιμή του πετρελαίου. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς γίνεται, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε Oil.us, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οι επενδύσεις λοιπόν δεν είναι μόνο για να βγάζουμε λεφτά. Πολλές φορές είναι και απλά για να τα προστατεύουμε. Σίγουρα πάντως οι επενδύσεις για τον έναν ή τον άλλο σκοπό είναι τελικά για όλους. Όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Επιπλέον, μην ξεχνάτε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη εκπομπή μας με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.